Λοιπόν, για μας σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα και είναι σημαντική μέρα γιατί θεωρώ ότι η ομάδα, σύμφωνα με όλη την πορεία που έδειξε το πρωτάθλημα, έπρεπε να παραμείνει στην κατηγορία. Θα ξεκινήσω να δώσω συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα στους ποδοσφαιριστές μου, στους συνεργάτες μου, σε όλο τον κόσμο, το φίλαθρο που θα βοηθήσει και βέβαια και στο μεγαλομέτωχο τον κύριο Αβραντίνη και στο υπόλοιπο συμβούλιο, γιατί πραγματικά όλοι βοήθησαν να έρθει αυτή η επιτυχία. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι συγχαρητήρια στον Αχαρναϊκό, γιατί και βάσει της πορείας που έκανε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά ειδικά στην διαδικασία αυτή των Μπαράς, θεωρώ ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία που είχε, είχε την καλύτερη ομάδα. Άξια βγήκε πρώτος και βέβαια πανάξια παραμένει και στην κατηγορία και να τους ευχηθώ ό,τι το καλύτερο για την καινούργια χρονιά. Θεωρώ ότι σήμερα εμείς καταφέραμε και να προηγηθούμε, να διαχειριστούμε το σκορ και φτάσαμε σε μια νίκη η οποία, όπως σας είπα και πριν, μας δίνει τη δυνατότητα να παραμένουμε στην κατηγορία. Αυτό που θέλω να πω εγώ πέρα από τα συγχαρητήρια είναι ότι θα πρέπει, επειδή είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, θα πρέπει οι διοικούντες να καταλάβουν ότι θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια στιγμή ρότα, ούτως ώστε η ομάδα να μην ξαναπεράσει αυτό που πέρασε σήμερα. Δεν θέλω να αναφερθώ στο παιχνίδι και το μόνο που θα πω, συγχαρητήρια στον Αχαρναϊκό για την όλη πορεία που έκανε φέτος και βέβαια και στον Γιώργο εδώ που είναι φίλος, γιατί έχει φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτά. Έχω κάποια ερώτηση. Για το παιχνίδι δεν θέλω να πείτε τίποτα. Κοιτάξτε, για το παιχνίδι θεωρώ ότι σε τέτοια παιχνίδια το κίνητρο της επιβίωσης που ήταν μαζί μας μας βοήθησε να μπορέσουμε να σταθούμε και όπως είπα ευτυχήσαμε να προηγηθούμε, μεταφέραμε το άγχος στον αντίπαλο και φτάσαμε σε μια νίκη. Δεν νομίζω όμως ότι χρειάζεται να ασχοληθούμε πολύ με το παιχνίδι, γιατί για μένα σημασία έχει όλη η πορεία που κάνανε και οι δύο ομάδες στο πρωτάθλημα. Σε μια από τις πιο δύσκολες έδρες του πρωταθλήματος με την πιο φορμαρισμένη ομάδα, το play out κατά τη γνώμη μου και φαίνεται και από τα αποτελέσματα που έχει κάνει ο Χαρναϊκός. Εντάξει, σίγουρα υπήρχε άγχος στο πρώτο ημίχρονο, κρίθηκε πολύ το παιχνίδι, ήταν πολύ στη μονομαχιά στο πρώτο ημίχρονο, πήγε στο 0-0. Οι καιρικοί συνθήκες δεν βοηθάνε να παίχνει ποδόσφαιρο. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Όλη τη χρονιά για μας ήταν η πιο δύσκολη πιστεύω χρονιά, όσο είμαι στην Καλλιθέα. Δεν σηκώσαμε κεφάλι, γιατί είχαμε ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα στην αρχή της χρονιάς. Ήμασταν με ένα πόντο σε 7 αγωνιστικές. Όλη τη χρονιά δεν σηκώσαμε κεφάλι, αλλά σημασία έχει τώρα που είμαστε εδώ και χαμογελάμε στο τέλος του πρωταθλήματος. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου και στον προπονητή μου για την υπερπροσπάθεια πραγματικά που έγινε φέτος από την ομάδα μας, γιατί έχει γίνει υπερπροσπάθεια. Και εύχομαι στην Καλλιθέα να μην ξαναπεράσει αυτό το ψυχολογικό μαρτύριο που πέρασε φέτος.